Οργανισμούς δεν είναι τόσο πολύπλοκες, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν θα είχαμε αντικείμενο μελέτης. Οι εφαρμογές των φυσικών προϊόντων από θαλάσσιους οργανισμούς είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Εστιάζονται κυρίως στην υγεία, που βλέπουμε ότι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, και όταν είμαστε μέσα στην υγεία, οι περισσότεροι οργανισμοί βλέπουμε ότι έχουν δώσει σοβαρή αντικαρκινική δράση. Με λίγα λόγια, μέχρι στιγμής έχουμε ένα χώρο που έχει δώσει 20.000 καινούρια μόρια από βενθικούς οργανισμούς. Το ενδιαφέρον του κλάδου είναι να μελετηθούν οργανισμοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα κίνησης, δεν έχουν μηχανική προστασία και έχουν τις περισσότερες φορές έντονα χρώματα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουν παθητικά τους εχθρούς τους, γιατί έχουν χημικά όπλα. Αυτά τα χημικά όπλα είναι που εμείς απομονώνουμε, ταυτοποιούμε και αξιολογούμε σαν πιθανά φάρμακα. Πολύ γρήγορα σε αυτό το διάγραμμα, από κάποια δεδομένα του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορούμε να δούμε ότι οι ουσίες που έχουν προέλθει από ζωικούς θαλάσσιους οργανισμούς έχουν 5 φορές περίπου πιθανότητες, μεγαλύτερη πιθανότητα, να δώσουν σοβαρή αντικαρκινική δράση σε αντιπαράθεση με τα χερσαία φυτά. Άρα, κάποιος που ψάχνει για ένα νέο αντικαρκινικό φάρμακο θα έχει 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να το βρει σε κάποιο σπόγκο, σε κάποιο ασκίδιο, σε κάποιο κοράλι, από ότι σε ένα χερσαίο φυτό. Ο Γιοντέλης είναι ένα καινούριο φάρμακο, ένα καινούριο αντικαρκινικό φάρμακο, και κυκλοφόρησε τα 2 τελευταία χρόνια από την ισπανική εταιρεία PharmaMar. Στηρίζεται στο λιγοπεπτίδιο εκτινασιδίνη 743, το οποίο παράγεται από την εκτινασίδια τουρμινάτα, ένα πικιακό ασκίδιο που βρίσκεται στις ακτές του Γιβραλτάρ. Είναι το πρώτο αντικαρκινικό φάρμακο το οποίο απομονώθηκε από θαλάσσιους οργανισμούς από μία ευρωπαϊκή εταιρεία, μία εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με θαλάσσιους οργανισμούς, στοχεύοντας το αντικαρκινικό φάρμακο. Ένα δεύτερο success story, μια επιτυχημένη ιστορία, είναι το Prialt, ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο βασίζεται στις ωμέγα-κονοτοξίνες, που είναι ολιγοπεπτίδια μέσα στο κοκτέιλ των τοξινών που χρησιμοποιεί ο κόνος τζιόγραφους, προκειμένου να κινητοποιήσει τα διερχόμενα θύματα του, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την τροφή του. Μαζί με τις τοξικές υπόλοιπες κονοτοξίνες, βρέθηκε ότι οι ωμέγα κονοτοξίνες έχουν αναλγητική δράση, και μάλιστα δράση πολύ καλύτερη από αυτή των οπιοειδών, δρούν στους πόνους του κεντρικού νευρικού συστήματος και σε αντιδιαστολή με τα οπιοειδή δεν προκαλούν εθισμό στους ασθενείς. Εδώ φαίνονται ουσίες οι οποίες ήδη έχουν κυκλοφορήσει σαν φάρμακα από θαλάσσιους οργανισμούς, ουσίες που βρίσκονται στην τρίτη φάση των κλινικών ερευνών. Κυρίως βλέπουμε ότι ο στόχος είναι καρκίνος. Υπάρχουν ουσίες οι οποίες στοχεύουν σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Περισσότερα μόρια όσο πηγαίνουμε σε χαμηλότερα στάδια κλινικών ερευνών, και αν ήμασταν λίγο προσεκτικοί θα είχαμε δει ότι οι περισσότερες ουσίες στις προηγούμενες διαφάνειες προέρχονται από ζωικούς θαλάσσιους οργανισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα φύκη δεν είναι παραγωγή βιοδραστικών ουσιών. Τα φύκη ήταν οι πρώτοι οργανισμοί που μελετήθηκαν, και μέσα στον αρχικό ενθουσιασμό οι ερευνητές ξέχναγαν να φτάσουν στη βιολογική δράση, δημοσίευαν κυρίως την δομή, η οποία μπορεί να ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και βέβαια μετά οι φαρμακευτικές εταιρείες, αφού είχε δημοσιευτεί η δομή, δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να προχωρήσουν σε κατοχύρωση και εμπορική αξιοποίηση. Το καχαλαλί 2F είναι ένα μόριο το οποίο απομονώνεται από το χλωροφύκος μπραϊόψης, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο αρχικός παραγωγός. Βιοσυσσωρεύεται από το μαλάκιο ελίζη, από το οποίο απομονώθηκε για πρώτη φορά. Βρίσκεται το καχαλαλίδιο F σε δεύτερο στάδιο κλινικών ερευνών σαν αντικαρκινικό φάρμακο, και παράλληλα έχει πάρα πολύ καλή αντιφλεγμονώδη δράση, εξετάζεται σαν φάρμακο για την ψωρίαση.
Ένας δεύτερος χώρος στον οποίο απευθύνονται οι ουσίες από θαλάσσιους οργανισμούς είναι τα συμπληρώματα διατροφής. Όλοι ξέρουμε για τη σπιρουλίνα, δεν είναι μόνο η σπιρουλίνα, είναι ένα σωρό ουσίες οι οποίες απευθύνονται στον καταναλωτή, προσφέροντας στοιχεία τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός. Καμιά φορά εμπορικά υπερεκμεταλλεύονται την αφέλεια των καταναλωτών οι εμπορικές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, τις περισσότερες φορές υπάρχει μία σοβαρή βιολογική δράση πίσω από τα σκευάσματα αυτά. Και βέβαια, ο χώρος των καλλιντικών. Όλοι γνωρίζουμε ότι πολλά ακριβά καλλιντικά έχουν ουσίες ή εκχυλίσματα από θαλάσσιους οργανισμούς, κυρίως φύκη, αλλά και κοράλια και άλλους οργανισμούς. Ουσίες οι οποίες έχουν δείξει καλή δράση, καλή αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή, ενυδατική, αντιφλεγμονώδη δράση, αλλά όχι τόσο καλή, ώστε να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου. Τις περισσότερες φορές γίνονται σκευάσματα και δραστικά συστατικά για καλλιντικά. Είμαστε στη Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται να πω πράγματα που γνωρίζετε καλύτερα από μένα σε σχέση με την γεωμορφολογία και την ιδιαιτερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό που θα ήθελα να θίξω, γιατί ενδιαφέρει τη δικιά μας δουλειά, είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Μεσόγειος καλύπτει το 0,8% της επιφάνειας των ωκεανών, έχει βρεθεί ότι έχει το 7,5% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Και από τους 6.000 περίπου καταγεγραμμένους βενθικούς οργανισμούς, το 44% βρίσκεται στο Αιγαίο, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε στη διάθεσή μας πολλούς οργανισμούς, πολύ αρχική ύλη για να ανακαλύψουμε ενδιαφέροντα μόρια από θαλάσσιους οργανισμούς. Εδώ φαίνεται η παραγωγικότητα των ερευνητών που ασχολούνται με τη χημεία των φυσικών προϊόντων. Βλέπουμε ότι είναι ο αριθμός των δημοσιεύσεων στο γράφημα αυτό και βλέπουμε ότι με εξαίρεση την θάλασσα της Ιαπωνίας, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό ωκεάνο, οι υπόλοιπες, μάλλον επόμενοι είμαστε εμείς, όταν λέω εμείς, οι άνθρωποι που δουλεύουμε με οργανισμούς από την Μεσόγειο. Πάρα πολύ γρήγορα θα δείξω κάποιες διαφάνειες από δουλειά που έχουμε κάνει στο δικό μας εργαστήριο. Όταν έχω 3 λεπτά θα με ειδοποιήσετε. Ένας από τους οργανισμούς που έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια είναι η Λορένσια, ένα ροδοφύκος το οποίο είχε μελετηθεί στο παρελθόν, αλλά αποφασίσαμε να δούμε και εμείς τι χημεία παρουσιάζει η Λορένσια από την Μεσόγειο. Δύσκολος οργανισμός για να αναγνωριστεί ταξινομικά. Υπάρχουν 3 γένη τα οποία είναι στο σύμπλεγμα Λορένσια. Πρέπει να δουλεύεις με ειδικούς ταξινομικούς για να μπορέσεις να έχεις ασφαλή ταυτοποίηση. Από περισσότερες από 120 συλλογές από όλη την Ελλάδα βρήκαμε ότι έχουμε στην πραγματικότητα 8 είδη Λορένσια, 3 είδη χοντρόφυκους και 1 είδος οσμούντια στις ελληνικές θάλασσες και η χημεία τους πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν πρόκειται να μείνουμε στα μόρια. Αυτό που θέλω να δείξω με τη διαφάνεια αυτή είναι ότι από το ίδιο είδος, από διαφορετικές περιοχές, έχουμε τελείως διαφορετική χημεία. Καινούρια μόρια από 3 συλλογές απομονώσαμε 21 καινούριους μεταβολίτες, οι οποίοι έχουν δείξει αρκετά ενδιαφέρουσα βιολογική δράση από άλλη Λορένσια, Λορένσια μικροκλάδια, από μία συλλογή 11 καινούργια.